με τις αγριάδες. Όταν εκεί θα γίνουν μέση όλες τις προστασίες και τα όρια τα οικονομικά κτλ. Όχι, λέτε ψέματα. Τι λέω ψέματα. Κάτω του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Υπάρχει λέτε ψέματα. Θέμα και το ξέρετε καλά όλοι σας. Λοιπόν, για πάμε κύριε Κρίτση, δώστε μια απάντηση σε αυτά. Και να τα συνδυάσουμε όμως και. Διότι για να μπορεί να προχωράει κανείς, πρέπει να ξέρει και τι έχει γίνει. Και εδώ, ας πούμε, προχτές. Υπήρξε μια σύγκρουση για μια ακόμη φορά. Θα εξελίσσεται αυτή η σύγκρουση για το τι έγινε την περίοδο με το Βαρουφάκη. Αν το πληρώσαμε ή δεν το πληρώσαμε αυτό. Αν καλώ έκανε που πήγε εκεί που ήμασταν χρεοκοπημένοι, διότι ήμασταν χρεοκοπημένοι, επομένω καλά και το είπε γιατί να πει ψέματα. Όχι, κακώ λέει ο κύριο Τουρνά, με τον οποίο όμω η κυβέρνηση μια χαρά συνεργάζεται τώρα και λέει ότι διότι, επειδή το είπε, βρήκαν πάτημα οι άλλοι και είπαν δεν έχει λεφτά. Και πάει λέγοντα. Και βρεθήκαμε σε μια ασφικτικό κλειό που η αντιπολίτευση και πολλοί κόσμοι, είναι η αλήθεια, λέει ότι το πληρώνουμε. Αδρά. Πρώτα απ' όλα, εγώ άκουσα. Και το πληρώνετε κι εσείς τώρα με τα μέτρα που παίρνετε, για να είμαι και ακριβές. Ναι, δεν νομίζω ότι σχετίζονται απόλυτα αυτά. Εγώ άκουσα για ακόμη μία φορά τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας να δηλώνει ευθαρσώς, σχεδόν να καμαρώνει, ότι το διάστημα της διαπραγμάτευσης ο ίδιος βρισκόταν σε επικοινωνία και σε δική του διαπραγμάτευση και συνεννοήσεις με κύκλους θεσμικούς και εξωθεσμικούς Ελλάδας και του εξωτερικού, σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν την οποία επιδίωκε η κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι άμα κάνεις μια διαπραγμάτευση και ο επικεφαλής κεντρικής τράπεζας είναι με τους άλλους, υπονομεύει τη διαπραγμάτευση. Αυτό με βάση λοιπόν, τι το λέτε τώρα. Μου κάνει, με βάση, αυτό που με βάση αυτά που έχει πει βεβαίως. Δηλαδή εσείς θέλετε να λέει και ο Στουρνάρας, ναι είμαστε χρεοκοπημένοι όλοι μαζί, ζήτω. Το θέλετε να λέει. Όχι, αλλά... Μα τι μας λέτε κύριε Κυρίτση τώρα. Ο κεντρικός τραπεζίτης έχει μια τεράστια ευθύνη για τη χώρα. Ναι, δεν είναι ένας υπουργός που παρουφολογεί οπουδήποτε στον πλανήτη με τα πουκάμισα. Έχει τεράστια ευθύνη και απεδείχθη ότι η ευθύνη αυτή κράτησε λίγο το τιμόνι. Γιατί αν είχαμε τον Βαρουφάκη, θα μας είχε πάει ακόμα πιο κάτω. Καλά, τι λέτε τώρα. Αυτή είναι μια δική σας ανάλυση. Η δική σας ποια είναι, ότι έκανε καλό ο Βαρουφάκης. Να μας το πείτε, γιατί το αποδρίτσαστε. Να σας πω εγώ. Πείτε το κι εσείς αν θέλετε. Θα σας πω ότι θέλετε, αλλά μένω πρώτον στο ότι ο επικεφαλής κεντρικής τράπεζας επεδίωκε αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο επεδίωκε η κυβέρνηση της χώρας και το οποίο ήταν σε θετική κατεύθυνση. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το αναγνωρίσει. Άρα ήταν από την πλευρά των δανειστών. Αν ας πούμε επιδίωξε αυτό. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Απολύτως. Όμως επιδιώκαμε το ίδιο πράγμα. Αυτό να ξεκινήσουμε από το βασικό. Αυτό αν ο τρόπο είναι διαφορετικό, θα συζητάμε. Αν επιδιώκουμε όμως να υπάρχει ρευστότητα στις τράπεζες και οι δύο, και ο ένας λέει έτσι, και ο άλλος λέει αλλιώς, και του ενός το έτσι οδήγησε στο να μην έχουμε ρευστότητα, μάλλον δεν επιδιώκαμε το ίδιο πράγμα. Δεν οδήγησε. Του αλουνού οδήγησε, διότι θέλω να θυμηθούμε. Περσινά πράγματα είναι, παιδιά. Το γεγονός ότι δεν είχαν ρευστότητα οι τράπεζες είχε να κάνει με μια εκδικητική κίνηση, η οποία δεν προβλεπόταν από κανένα χαρτί. Ήταν μια πολιτική απόφαση όταν προκηρύχθηκε δημοψήφισμα να κοπεί η ρευστότητα από τις ελληνικές τράπεζες. Και δεν έκανε τίποτα. Δεν το είχε προβλέψει αυτό. Εσείς δεν είχατε προετοιμάσει τη χώρα για αυτό. Άρα πρέπει να σκεφτούμε και να αξιολογήσουμε αν αυτή η κίνηση στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τουρνάρας ήταν υπέρ. Αλλά αυτή την κίνηση ακολούθησε η κυβέρνηση, Θέλω επίσης. Ποιον ακολούθησε η κυβέρνηση. Από τη στιγμή που έδιωξε τον Βαρουφάκη, είναι σαν να συμφώνησε με τον Στουρνάρα. Όχι, δεν τον έδιωξε. Αυτή είναι η δικιά σας άποψη. Άρα πώς έγινε, αφού αυτό ακολούθησε. Τη γραμμή Στουρνάρα ακολούθησε και Κουτού. Δεν θα έλεγα αλλιώς ο Βαρουφάκης θα πρέπει να είναι σήμερα κοντά μας ο άνθρωπος. Γιατί, πείτε, δεν είναι όμως. Ωραία, πείτε μου το σημείο στο οποίο ακολούθησε τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα τι ακολούθησε η κυβέρνηση. Πείτε μου τον τρόπο με τον οποίο θα ακολούθησε. Αφού έδειξε τον Βαρουφάκη και καταγγέλλοντας την πολιτική του, δεν σημαίνει ότι συμφώνησε με την από εδώ πλευρά. Με αυτό που έλεγε ο Στουρνάρας. Όχι, δεν συμφώνησε με αυτό το οποίο έλεγε ο Στουρνάρας. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα με 15 λογικά άσματα. Προκύπτει. 15 λογικά άσματα μπορεί να κάνω κι εγώ. Να κάνω μια ερώτηση και να συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους. Μισό λεπτό. Εάν η κατάληξη θα κάνει τον απολογισμό. Και έχω ακούσει τον Υπουργό Οικονομικών να ζητάει να γίνει αυτός ο απολογισμός στο συνέδριο. Και καλά θα κάνετε βεβαίως, προφανώς. Η κατάληξη μέχρι τις εκλογές είναι όταν πετυχημένη η διαπραγμάτευση που κάναμε. Το ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε από τον κύριο Βαρουφάκη οδήγησε σε πετυχημένα αποτελέσματα, ναι. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει πολιτική του Υπουργού Οικονομικών. Η πολιτική είναι κυβερνητική. Πρώτον. Το λέει για την πολίτευση, ότι δεν είναι το Βαρουφάκη και των υπολείπων. Ακόμα χειρότερο είναι αυτό. Περιμένουμε. Δεν υπάρχει χειρότερο ή καλύτερο. Εγώ αυτό θέλω να ξέρω. Αν είναι θετική η αποτίμηση, να πάτε στο συνέδριο και να πείτε θετικά αποτιμούμε τη διαδρομή. Καλά τα πήγαμε, παιδιά, ψήφισαμε τρίτο μνημόνιο.
Λοιπόν, δεν γίνεται να είναι και τα δύο καλά. Μπορώ να απαντήσω. Παρακαλώ, ελάτε κύριε Κύριτση. Εμείς ξεκινήσαμε με δύο υποθέσεις εργασίας. Mm. Η μία υπόθεση εργασίας ήταν ότι υπήρχε περιθώριο για μία διαπραγμάτευση η οποία να μην είναι εξοντοτική. Ωραία. Η δεύτερη υπόθεση εργασίας είναι ότι υπό το βάρος της λαϊκής υποστήριξης στο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν 40 χρόνια και είχαν την ευθύνη για αυτή την κατάσταση, αν μη τι άλλο θα κρατούσαν μία στάση ουδετερότητας. Μάλιστα. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι η Νέα Δημοκρατία και του οποίου επικεφαλής στην ουσία είναι ο κύριος Σόιμπλε, επιδιώχθηκε μία εξοντοτική πολιτική, πρώτον, και δεύτερον, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επρόκειτο να κάνει πίσω σε τίποτα. Θέλω να σας θυμίσω τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος κυκλοφορούσε με χαρτονομίσματα Ζιμπάμπουε και έλεγε πάρτε τα λεφτά από τις τράπεζες. Άρα, έχουμε μία πολιτική η οποία υπονομεύτηκε και από μέσα και απ' έξω. Μάλιστα. Δεν έγινε έτσι. Τα θυμόμαστε αυτά. Έχει πολλά που έχουν γίνει. Ενδεχομένως να ήταν και στην εκπομπή σας το χαρτονόμισμα Ζιμπάμπουε. Όχι, δεν ήταν σε εμάς. Σε εμάς, το χαρτονόμισμα δεν έχει περάσει. Ωραία. Τα θυμάστε όμως και πάρτε τα λεφτά της τράπεζας. Γιατί μετά λέμε capital controls. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ορχιστρώθηκε. Δεν τον ακούσατε όλο το στουνάρο, νομίζω ακούτε επιλεκτικά. Με το που προκηρύξατε το δημοψήφισμα, 900 εκατομμύρια ευρώ έφυγαν την ίδια στιγμή από τα ATMs. Τι λέτε τώρα. Και εκεί αναγκάστηκε η κυβέρνηση να κλείσει τις τράπεζες. Το ξεχάσατε. Ναι, παιδιά, εδώ δεν είμαστε. Αυτό είναι πρόσφατο που λέμε. Δεν μιλάμε για πριν την κρίση. Προχθές έγινε αυτό που λέμε. Ναι. Και το πληρώνουμε και θα το πληρώνουμε για πολλά χρόνια, όπως λένε όλοι οι ειδικοί. Βγάζετε από τη μέση το κλείσιμο της ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λόγω Βαρουφάκη. Αν δεν είχε υπάρξει. Ο κύριος Βαρουφάκης το προκάλεσε. Λόγω Τσίπρα, Βαρουφάκη, θέλετε να πείτε. Λόγω Βαρουφάκη. Σας θυμίζω πάντως επίσης ότι αντίστοιχη κριτική είχε ασκηθεί σε μια προηγούμενη φάση στον κύριο Παπανδρέου, τον Γιώργιο Παπανδρέου εννοώ, που με τη φράση του είμαι επικεφαλής μιας διαφθαρμένης χώρας, οδήγησε στο να. Και λέγαμε όλοι τότε, όλοι, και εσείς και η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι, πλην ορισμένων Πασόκων, ότι ήταν λάθος το να του πει, διότι λέγοντας το διαμορφώνει την αιτιολογική βάση για να παρέμβει. Γιατί το ένα ισχύει και το άλλο δεν ισχύει, ρε παιδιά. Έτσι. Επειδή τα δικά μας και το μάλλον είναι χειρότερα. Άμα είστε κύριε Καραμαλή και στον κύριο Μπρέγκα, να κλείσουμε, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο. Εγώ έχω να πω το εξής. Τα ενίκομοι ενδύμου.